Ο Δημήτρης Πλακιάς είναι ο ένας από τους δύο πατεράδες που θρύνησαν τα τρία κορίτσια, τα δύο αδέλφια, που χάσαν τα τρία τους παιδιά, τα τρία αγγελούδια, από το καστράκι της Καλαμπάκας. Ο κύριος Δημήτρης είναι ο πατέρας της Μάρθας. Της Αναστασίας, χίλια συγγνώμη. Ενός από τα τρία αυτά πανέμορφα κορίτσια. Έχω μιλήσει μαζί του και εκτός αέρα. Είναι πραγματικά οι στιγμές που δεν ξέρεις τι να πεις σε έναν άλλον άνθρωπο. Λες συλληπιτήρια και λες τώρα κάνει να το πω. Είναι μικρό προς σας αυτό. Λες δύναμη και λες τι λες τον άνθρωπο αυτόν. Πραγματικά, ό,τι και να πεις, αισθάνεσαι βλάκας. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Δεν ξέρω πραγματικά. Ντρέπομαι να τους μιλήσω. Ντρέπομαι να τους μιλήσω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε στην εκπομπή μας. Είμαστε μικρή κοινωνία και καταλαβαίνετε πρέπει να μεγαλώσουν σαν Θωμάς και Έλληνε. Δεν πρέπει να μεγαλώσουν σαν αδέρφια της Αναστασίας που χάθηκε. Έχουμε ένα Γολγοθά μπροστά μας μεγάλο. Έχουν περάσει σχεδόν δύο εβδομάδες. Πώς το βιώνετε όλο αυτό? Πολύ πόνο και πολύ θυμό ότι βιώνουμε. Αυτή τη στιγμή μέσα μας υπάρχει όσο πόνος υπάρχει, άλλο τόσο θυμός υπάρχει. Είναι εφιάλτης και τους εφιάλτης. Έχει επικοινωνήσει κάποιος από το κράτος μαζί σας? Πλάκα με κάνετε, τίποτα. Τίποτα. Ούτε ψυχολογική υποστήριξη, τίποτα. Ούτε τι κάνουν τα μικρά τα παιδιά, τι κάνουμε, τι ράνουμε, τίποτα. Ακόμα και σήμερα τη Θεσσαλονίκη που πήγαμε για τα πράγματα, μόνοι μας πήγαμε. Όλα τα περνάμε μόνοι μας. Σήμερα έχετε πάρει τα πράγματα της Αναστασίας και τα έχετε μεταφέρει στην Καλαμπάκα. Όχι όλα, τα πράγματα αλλά τα κάναμε δωρεά σε ένα ίδρυμα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο και το πιο πολύτιμο φυλακτό που αυτή τη στιγμή τόσο εσείς όσο και η σύζυγός σας κουβαλάτε από την Αναστασία? Η αγάπη που έχει για μας, η μεγάλη της φοβία ήταν να μην πάθουμε εμείς τίποτα και τελικά έφυγε η κορίτσι μας. Και με άλλους γονείς που μιλάμε, έχουμε έρθει πολύ κοντά και με άλλους γονείς και από Καρδίτσα και από Λάρισα. Που ήμασταν την πρώτη στιγμή εκεί. Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, μην το ξεχάσω. Στου εθελοντέ του νοσοκομείου και στο νοσοκομείο τη Λάρισα. Ήταν άψογε. Μέχρι και όλοι οι άλλοι που ήρθαν μετά, υπουργοί με μάσκες και ψέματα, δάκρυα ήταν ψέματα. Εμεί ήμασταν καμένοι και αυτοί ρωτήσαμε με μάσκες να πουλήσουν. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Να τιμωρηθούν όλοι, δεν του ζητάω. Ένα σταθμά ή με ένα μηχανοδηγό ή τι άλλο θέλουν να πάρουν αυτή τη χώρα, αυτό δεν με λέει τίποτα εμένα σαν γονέα. Σαν γονέα, εμένα δεν μου λέει τίποτα αυτό. Πρέπει να μπει κάποια στιγμή κάποιο πιο μεγάλο μέσα, τέλο. Πρέπει να τιμωρηθεί κάποιο πιο μεγάλο. Δεν του ζητάμε αυτό. Αυτό το λένε όλοι οι συγκίνητε. Τρίδιαμετα. Εμεί τρίδιαμετα λέγαμε. Δεν τα λέγαμε. Διαδιαμετα ήταν τρίδιαμετα. Αυτά μεγαλώσαμε μαζί. Σχολείο, χορού, γενέθλια, διακοπέ, τα πάντα. Ήταν πάντα μαζί. Πάντα μαζί. Μαζί ήταν στη ζωή και μαζί φύγανε. Η οικογένεια των κοριτσιών, ο αδερφό σα, η νύφη σα, πώ το βιώνουν? Τραγικά όλοι, τι, όλοι μαζί είμαστε, τι, έχουμε καταστραφεί. Πολύ πόνος και πολύ θυμός. Έχετε κινηθεί νομικά κι εσείς και όπως έχει ασχοληθεί ο αδερφός σας? Ακριβώς ήταν τον κύριο Κούγια. Ποινικά. Το μοναδικό πράγμα που μας διαφέρει αυτή τη στιγμή είναι μόνο το ποινικό. Δεν το συζητάμε παραπέρα. Είναι μόνο το ποινικό. Ακούσαμε κάποια στιγμή και ένα βίντεο όπου ακούγονται τα τρία τα κορίτσια που λένε ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ μέσα στο τρένο. Εντάξει, κάποια στιγμή να σας δείξω τα μηνύματα όλα που μιλούσαμε έτσι και πέφτουν τα κορίτσια, θα καταλάβετε. Τι λένε δηλαδή αυτά τα μηνύματα? Πρώτη και τελευταία φορά με το τρένο. Αυτό υπάρχει σε μήνυμα. Δεν το λέω εγώ, υπάρχει σε μήνυμα. Ποια ήταν η τελευταία φορά που επικοινωνήσατε με την Αναστασία? Εγώ μιλούσα με τα κορίτσια από τις 10 και 20 μέχρι 11 και παρά 2. Για αυτά τα μηνύματα τι λένε, θέλετε να τα μοιραστείτε μαζί μας? Τίποτα, είχαν κουραστεί τα παιδιά και προσπαθούσα να περάσει όλα μαζί, όπως κάναμε πάντα, κάθε βράδυ μιλούσα μαζί μας. Τα παιδιά από κάθε μέρα μας μιλούσαν, κάθε βράδυ μας έστειλαν μηνύματα. Όπου και να βρισκόταν μας έστειλαν μηνύματα. Δεν υπάρχει μέρα που δεν υπάρχει μήνυμα από τα κορίτσια. Τα κορίτσια πάρει φωτογραφία αραχτά και τα τρία που κάθονται στο τρένο. Τα ακουστικά του, με κινητά του, μέχρι που έγινε το μοιραίο.